Blind Call από Triple Crown έχουμε λίγο καιρό να κάνουμε βίντεο μαζί ε, Τελευταία φορά που τα είπαμε έφτασα 342 είμαι στην, με στην Hog Mountain Επίσης μου ήρθαν από Free Chest ε, το Bandit που είναι Legendary ε, και η Princess που είναι επίσης Legendary ε, καθώς και έκανα level 2 το Lumberjack. όπω ε, όπως έχουμε ξαναπεί δεν έχω βάλει λεφτά στο account ε, όλες αυτές οι κάρτες, όλα τα legendary που μου έχουν έρθει ε, έχουν έρθει μέσα από free chest οπότε ε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε να παίζουμε αν είμαστε μέσα στη clan, να συμμετέχουμε στα κλάν και γενικώ να ανοίγουμε συχνά chest ε, γιατί ό,τι μου είχε έρθει είναι μέσα είτε μέσα από το clan chest είτε μέσα από free chest δεν έχω πληρώσει τίποτα ε, όπως βλέπετε έχω 67 71 κάρτες αυτή τη στιγμή οι κάρτες που δεν έχω βρει είναι το... το miner το graveyard το sparky και το lava hound ο λόγος αυτού του σημερινού βίντεο είναι ότι σε δύο μέρες γίνεται, release το, το heal το οποίο είναι κατηγορία, rare, είναι spell κρατάει τρία δευτερόλεπτα και κάνει 100 heal το δευτερόλεπτο είναι στην κατηγορία του spell όπως ξαναείπαμε και μια και ανοίγει σε δύο μέρες, όπως συνήθως μας συνηθίζει η supercell έχουν ανοίξει εδώ το heal draft challenge το οποίο τελειώνει σε μία μέρα και 16 ώρες. Έχουμε μια δωρεάν είσοδο. Ε, να δούμε καταρχάς τα, τα rewards. Στι 4 νίκες έχουμε 2.500 χρυσό. Στι 6 νίκες 10 κάρτες. Ε, Στι 8 νίκες ένα giant. 25.000 ε, gold στις 10 νίκες και στις 12 νίκες έχουμε 100 κάρτες του heal Ωραία. Θα παίξουμε ε, αυτό μαζί. Θα ξεκινήσω καταρχά. Παίζω διάφορε deck τελευταία. Η μία είναι η μόνη που είναι σταθερή. Αυτή η κλασική μου. Όπω βλέπετε, ε, και τα Archers και τα Elite Barbarians και το Minion Horde αναμένουν να γίνουν level 11. Ενώ έχω level 2 το log. Με αυτή έχω ανέβει μέχρι στιγμή. Ε, όταν δηλαδή ανεβαίνω, συνήθω είναι αυτή η deck παράλληλα δοκιμάζω πάρα πολλές άλλες οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε join free ε, κλασικά μόλις τελειώσει το join free θα έχει 100 gem, είσοδος στο στο challenge πάμε λοιπόν, βλέπουμε εδώ και τα reward για να ξεκινήσουμε ωραία διαλέγουμε, διαλέγουμε κάρτες είναι draft πάρουμε τη Witch, ε, θα πάρουμε το Royal Giant, θα πάρουμε το Mago, θα πάρουμε το Elixir Collector, περίεργο λίγο, για να δούμε τι μας έδωσε, βλέπω Pekka, βλέπω Executioner και έχουμε και Heal, ωραία, πρώτη φορά θα το χρησιμοποιήσω, ε, δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, ξεκινάμε λοιπόν με το Wizard, ε, Παίζει γκόλεμ κατευθείαν και μάλιστα μπροστά. Έχει και πρίνσες. Έχουμε λογ, εννοείται. Δεν βάζουμε και το executioner. Ωραία. Κάνει ένα fireball. Μας έκανε ζημιά, αλλά όχι όσο κάνει συνήθως το... το Γολέμ ε, για να σκεφτώ λίγο βλέπουμε το Elixir Collector ωραία και έχουμε το Heal θα παίξω την τη Witch τη Witch και μπροστά το Royal Giant για να δούμε αφού βγάλουμε την άμυνα έχει Baby Dragon, έχει Hog και Archers, οκ. Okay. Ε, ο μάγος μου δεν είναι 7. Συγγνώμη, δεν είναι 7 αλλά παίζει στα tournament standards. Κάναμε εδώ μια πολύ καλή επίθεση και πήραμε το tower με τη Witch, το Wizard και το Pekka. Ε, έχει Dark Prince. Ωραία. Είδα τι ζημιά έγινε. Έχει και Hog. Ε, τώρα θα είναι λίγο δύσκολη άμυνα το Dark Prince το κατεβάζουμε. Το θέμα είναι όσο μικρότερη ζημιά κάνει το Hogg, έφτασε 2.50. Ε, Μα έκανε ζημιά, αλλά πρέπει να κάνει και άλλη επίθεση για να πάρει το power, κάτι το οποίο είναι καλό για μας. Ε... ωραία, θα βάλω τον... Το elixir collector, <laughs> η αλήθεια είναι δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, αλλά δεν μου ταιριάζει πολύ σε αυτό το deck. Ε, θα βάλω το Royal Giant, Ε, βάζουμε το Heal πάνω στο Royal Giant, παίζει Dark Prince ε, Κανονικά το Royal Giant το έχω 9 Πάει 10, φέρνουμε standards ε, Παίζει Clone Το οποίο δεν ήταν πολύ επιτυχημένο Βάζουμε το Pekka για να δούμε αν θα προλάβει να μην κάνει δεύτερο χτύπημα η Princess, δεν προλαβαίνει, ωραία Τώρα ήρθε η ώρα για ε, το Royal Giant αφού κατεβάζει έχει γκόλεμ άρα είναι 8 ε, το ελιξίρ του παίρνουμε το δεύτερο tower το μάτι έχει τελειώσει 3-2-1 τέλεια ωραία νίκη δεν χρησιμοποιήσε καλά τον γκόλεμ και γενικά βλέπετε έφτασε το, 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 κεντρικό tower του 166 Μόνο, άρα ήμασταν κοντά και στο Triple Crown. Ε, Γενικά τα deck, θα δείτε δηλαδή και Ken Bob που κατά καιρούς παίζει Golem deck, ε, πάντα με Elixir Collector, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να κρατήσει. Ε, ένα deck χωρίς Elixir Collector πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε πρώτη νίκη ε, είπαμε ότι πάνε στο Crown Chester του Challenge ωραία θα κάνουμε ένα donate θα συνεχίσουμε την ίδια deck και ξανά έκανα το λάθος Βειράζει από συνήθεια, αφού είναι draft Δεν διαλέγω deck οκ. Okay. Ε, μασκετήρ και Bomber Μάλιστα θα πάρω το Μασκετήρ Ωραία Wise Wizard Οκ okay. mm. Θέλω... Κάτι βαρύ δεν μας έχει έρθει ακόμα θα πάρω το Wizard Lava Hound, μάλιστα Lava Hound και Miner, θα πάρω το Miner Κανένα από τα δύο δεν τα ξέρω Δεν τα έχω παίξει αλλά για να δοκιμάσουμε το, το, το Miner και τι μα έδωσε. Βλέπω Hat, Hog. Οκ. Okay. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το Hog. Με το Hat. Ένα πράγμα που βλέπω καταρχά είναι το, το Hog Miner. Ωραία. Αυτό θα ξεκινήσουμε. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βλέπετε ότι γίνει πάρα πολύ ζημιά. Έχει κατεβάσει archers και bomber δεξιά. 830, 766 έγινε πολύ καλό damage. Τώρα κολλάει το wifi, κάτι πολύ κλασικό. Έχουμε arrows, κάνει poison. Τα λάβα πάπη δεν θα κάνουν σχεδόν καθόλου ζημιά οπότε είμαστε καλά. Είμαστε στα 2 λεπτά. Ωραία. Παίζει bomber. Το bomber μην το υποτιμάτε. Εγώ το έχω level 10 σε κανονικό χαρτί. Είναι πολύ καλό, και ειδικά με κάτι βαρύ μπροστά του, για να μπορέσει να χτυπήσει. Α, τώρα είδαμε ότι έδωσε και το P.E.K.K.A. Ωραία. Θα παίξω το Hog και Ice Wizard δεξιά. Πάλι το ίδιο κόμπο ας πούμε, Miner και Hog πολύ καλή επίθεση. Βλέπετε ότι κατέβασε ένα Knight. Ο Knight ασχολήθηκε με το Hog. Μετά έρθει ο Miner. Πήρε ουσιαστικά το Tower. Ωραία. Είμαστε... Είμαστε μπροστά και σε καλό level. Πρέπει να βγάλουμε αυτή την άμυνα και θα προσπαθήσω να κάνω ένα, ένα push μετά με το Pekka. Βάζουμε το Goblin Hat για να τραβήξει το Lava Hound. Μάλιστα έχει και ε, και Elite έχουμε Ice Wizard, έχουμε Masketeer ωραία θα παίξω και ένα Miner αφού επικεντρώνεται μπροστά, θα επικεντρωθώ και εγώ μπροστά γιατί βγήκε η άμυνα ε, πέταξα το Hog, το οποίο πήγε στο πλάι γιατί ήταν, είχαμε κερδίσει το Tower αυτό ήταν λάθος τοποθέτηση, γιατί να το βάλω αριστερά στο lane πήγε στο πλάι αλλά κάναμε τη ζημιά μας τώρα θα κατεβάσει το πέκα νομίζω είναι η ιδανική στιγμή για την άμυνα κάνει heal και poison για να δούμε τώρα εδώ είναι μια δύσκολη στιγμή αλλά το μασκετήρ βγάζει την άμυνα έχει knight και bomber μένουν 10 δευτερόλεπτα το bomber δεν θα φτάσει Βάζουμε hat για να τραβήξει τα Elite Barbarians, αλλά έχει τελειώσει ο χρονος 2 0 Ωραία νίκη. Ε, είδατε τι μεγάλη χρησιμότητα έχει το Πέκα σαν άμυνα πέρα από την επίθεση. Η επίθεση προφανώ πρέπει να φτάσει μπροστά, να είναι σχετικά αργό. Οτιδήποτε μπει στον δρόμο του, είτε hat είτε troop, ε, το, το Πέκα αλλάζει πορεία. Αλλά σαν άμυνα κατέβασε Elite Barbarians, δεν είχαμε κάτι άλλο. Ε, βάλαμε το ΠΕΚΑ μπροστά, το ΠΕΚΑ δεν πέφτει εύκολα και παρά ότι είχε και poison και elite και τα λοιπά, δεν έπεσε Είμαστε στι 2 νίκε. Ωραία 2 νίκε για να δούμε είναι Ωραία, ε, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είναι και ε, το clan chest σε εξέλιξη Είμαστε ήδη 6 στα 10 ε, και απομένει μία μέρα ε, είμαστε στη σκέψη με το κεμπό. Θέλουμε να το δούμε. Μήπω φτιάξουμε και τη δική μα κλάν σιγά σιγά. Πάντως, σε αυτή τη κλάν που είμαστε, τη Gorgio Down, ε, γεμίζουμε όλα τα chest. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να μπορέσει να ανέβει. Ε, βλέπουμε το πρώτο. Το πρώτο. Έτσι, recording στι 4 νίκε. Πάμε να μπορέσουμε να τι φτάσουμε. Ε, δεν έχουμε κάνει ακόμα ήττα. Για πάμε. Ωραία. Knight και Valkyrie. Ε, ωραία. Θα πάρουμε τις φωτιές. Ε, τίποτα από τα δύο δεν μου πολύ αρέσει. Θα πάρω τα Goblin. Το Μάγο. Ε, δεν έχουμε κάτι βαρύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας δώσει. Ωραία. Ε, α, Princess. οκ. Okay. Και αυτή όμως είναι έτσι ψηλό support. Βλέπω Skeletons. Fireball, μάλιστα, α και, και Dark Goblin Περίεργο deck Έχει Masketeer, ωραία Το Wizard Βάλουμε πίσω πίσω την Princess Βλέπω ότι έχει Ice Wizard Skeletons Goblins Αφού έχουμε την Princess πίσω βλέπετε πως ωραία τα τραβάει όλα τραβάμε όλα στα δεξιά και δεν πλησιάζουν προσπαθώ να κάνω μια επίθεση με Dart Goblin τη Βαλκερία και τις φωτιέ. έχει log όλα αυτά το log τα... τα εξουδετερώνει. κάναμε έτσι λίγη ζημιά κάρτες όπως το Skeleton και το Goblin το που έχουν έτσι λίγο Elixir ε, βοηθάνε πάρα πολύ για να τραβάς troop δεν, τόσο, δεν θα κάνω τόσο ζημιά αλλά να αλλάζεις πορεία στα τρουπ ωραία ε, περιμένουμε φαντάζομαι πως και αυτός να γεμίσει το elixir παίζει τι πίσω έχει ice wizard σωστά θα κάνω μια fireball έτσι για να μπορέσω λίγο να ε, να πέσει κάνει log Ωραία. Λοιπόν, χρειάζεται το 8. Ε, το Wizard και το Dart Goblin. Αυτό θα παίξω. Και μόλις έρθουν και οι φωτιές. Ωραία. Γίνεται ζημιά εδώ. Συνεχίζουμε στο ίδιο, στο ίδιο τροπάριο. Ε, skeleton και Goblin δεξιά. Έχουμε την Princess πίσω. Ε, η μασχετήρια βαρέτω τα Tower, οπότε θα τις πετάξουμε να τις φωτιές ωραία ice wizard και musketeer κάνει freeze τώρα έχουμε τον dark goblin το οποίο κάνει ζημιά έχουμε πάει 1189 το, το 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 tower του κάνει log 1589 χρησιμοποιεί αυτό είναι Heal που χρησιμοποιεί ωραία, έχουμε το Wizard, έχουμε τα Skeleton και θα παίξω και την Princess για να δούμε, προσπαθούμε να κάνουμε λίγο ζημιά τώρα είναι πολύ γρήγορο το deck μας ωραία, πάει Sudden Death νομίζω ένα χτύπημα θα το κάνει ο μάγος ναι, όπως είπαμε τραβάμε τα πάντα δεξιά βλέπετε τη δουλειά γίνεται με την Princess ε... στο πλάι, πολύ κακό log γιατί κράτησε την Princess ε... ζωντανή κάνει heal έχουμε Dark Goblin, θα βάλω και δεύτερη Princess ωραία 681 με, με 9.63 είμαστε βάλουμε τη Βαλκυρία πολύ, περί, έτσι, πολύ ελαφριά deck, πολύ περίεργα για τα δύο χωρίς κάτι βαρύ κάνει log το deck μας είναι τέτοιο που οτιδήποτε σχεδόν οτιδήποτε κατεβάζουμε του κάνει πολύ καλή ζημιά το log. Ωραία. Έχουμε το ice wizard, κάνει freeze. Παίξω τη princess Έχει log αμέσω, δεν προλαβαίνει η prints να κάνει χτύπημα. Οκ. Σκέλετον. Γκόμπλιν. Ο μάγος κάνει τη δουλειά. Έχει heal το heal φαίνεται γενικά σε όλους τους παίχτες ότι ε, δεν το έχουμε βρει ακόμα χρησιμοποιούμε καλά εδώ έκανε log και η princess άμα κάνει α δεν μπόρεσε να κάνει δύο κρίμα γιατί έκανε λάθος log συνεχίζουμε με ένα λεπτό πιστεύω ότι για να δούμε Ε, παίρνουμε το tower, μπράβο, ναι, με το Dark Goblin είδατε σε ένα deck τώρα το οποίο ε, ήταν περίεργο, δεν είχε κάτι να βασιστούμε πάνω, δεν είχε έτσι κάτι βαρύ, όπως λέμε ας πούμε τον Giganta ή το ξέρω ένα Lava Hound, ένα μπαλούνι, ένα Golem, δεν είχε τίποτα τέτοιο αλλά είχαμε τα Skeleton, είχαμε τα Goblin, τραβούσαμε όλα τα Troops στο πλάι ε, στο στο πλάι του χάρτη σχετικά, να μην έρχονται προς το tower μας και χρησιμοποιώντας ε, τον Dark Goblin, την Princess και τον Μάγο πρώτα σαν άμυνα, αλλά μετά φτάναν στο lane μαζί με τις φωτιές στη μέση του lane και, και χτυπούσαν το tower μας έκανε ζημιά, κάναν περισσότερη ωραία πάνε πολύ καλά Α, ολοκληρώθηκε και το crown chest. Το crown chest για να δούμε τι θα μας δώσει. Ε, Σκελετον Army, πολύ ωραία. Βλέπετε έχω 9 στα 20 για να γίνει level 5. Ενώ γενικά είμαι σπάταλος, τουλάχιστον είμαι στο gold, είμαι πολύ σπάταλος. Στα gem τώρα τελευταία προσπαθώ να κρατήσω. Ε, θέλω να κάνω διάφορα πράγματα που σου δίνει την ευκαιρία να κάνει τα τζέν. Είμαστε τρει νίκε και μηδέν Αυτό σημαίνει ότι πάμε καλά και συνεχίζουμε. Dark Goblin και Fire Spirits. Hmm. Fire Spirits. Dark Prince και Μασκετήρ, Μασκετήρ. Heal και Giant. Giant. Δίνω το Heal, αλλά Rage και Tornado Θα πάρω το Tornado Για την άμυνα Μας ήρθε και ένα Giant για να το δούμε τώρα Βλέπω Zap, βλέπω Skeleton Βλέπω Minions ε, Είναι καλό το deck, μου αρέσει ε, Executioner Έχει Ο Jaguar 28, ωραία Έχει Princess Α, και Miner, όπως βλέπω. Κάνει Rage. Dark Prince θα κάνει, θα κάνει δουλειά. το Rage. Έχει Dark Goblin. Έρχεται από πίσω η Μασκετήρ. Τώρα έχουμε το, το Miner και τη Μασκετήρ να χτυπάνε. Έγινε... Πολύ καλή δουλειά. Fire Spirits θα κάνει ένα χτύπημα. Οι Princesses και μάλιστα τώρα δεν έχουμε και κάτι να τη στηρίξουμε. Να μην κάνει χτύπημα. Έχει Dark Prince. Έχουμε Minions. Dark Prince είναι γρήγορο. Μα έφτασε 4-36. Ωραία, κάνει άρως. ε, Δεν έχουμε συντονιστεί πολύ καλά. Δεν έχω κατεβάσει ακόμα το Giganta. Τώρα θα προσπαθήσω μασκετήρ για το Dark Goblin το οποίο όμως θα κάνει χτύπημα και μάλιστα θα το πάει στο 64 ε, τώρα λοιπόν full on θα παίξω και το Miner έχουμε και το Giant, το μασκετήρ κάνει ζημιά 876, νομίζω ότι το Tower είναι δικό μας αυτή τη στιγμή γιατί το Miner είναι ανέπαφο ναι, πολύ ωραία παίρνουμε το Tower πρώτη το οποίο ε, δεν λέει πολλά γιατί θα μας πάρει το tower αμέσως μετά φωτιές δεν έχουμε κάτι για το Dark Prince αυτό είναι το μόνο πρόβλημα κάνει και heal βάζω το miner μπροστά για να γλιτώσω τη ζημιά κάτι γίνεται Έχουμε Miner και Fire Spirit και Masketeer και θα βάλω και τα Goblin Βάζει Dark Prince Ωραία ε... Μένουν 20 δευτερόλεπτα Εδώ κρατήσαμε καλά το Dark Prince με το, με το Tornado, πολύ ωραία 10 δευτερόλεπτα θα προσπαθήσω να παίξω το Miner κάνει arrows, έχουμε τα minions για να δούμε, κατεβάζει dark prince 737, 462 κάνει και rage, 187 έχουμε πάρει το tower ναι, μπράβο μας μπράβο μας ε, δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν βρήκαμε έτσι το πως κυλάει το deck είχε το dark prince 4 νίκες άρα φτάνουμε τα 2500 gold πάρα πολύ ωραία θεωρώ ότι ήδη έχουμε δει 2-4 παιχνίδια αλλά πάμε να προχωρήσουμε ε, challenge είναι είναι 12 νίκες 12 δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε αλλά τέλος πάντων ε, 4 με 3 με 0 νίτες Dark Goblin και Skeleton ε, πάρω dart Goblin Hat και Lava Hound mm, για να το Lava Hound ε, δεν το έχω ξαναπέξει, ξέρω το Lumberjack ωραία Royce Wizard. Για να δούμε. Έχουμε πάρει τρία Legendary αυτή τη στιγμή. Βλέπω Witch, βλέπω Dark Goblin, βλέπω Rocket. Ωραία. Έχει και αυτός Hat και Skeletons. Dark Goblin. Alright. Ε... ωραία. Η Witch. Έτσι καλώ την έχω 4. Το συνηθισμένο να βλέπουμε είναι 4 και 5. Ξεκινάω το λάβα hound, λοιπόν πίσω. Για να δούμε. Ε, θα Παίξω τα Archers. Έχει Golem. Ωραία. Άρα θα γίνει πανικός. Θα κάνω το εξή. Θα παίξω το Lumberjack μπροστά από το Lava Hound. Ε, γιατί όταν το Lumberjack ε, χάνει, πετάει το, το, καλάθι με το Rage. Ακριβώς αυτό. Α, βλέπουμε έχουμε και Pekka. Παίξω nice Wizard στο Golem του. Βλέπετε τι γίνεται δεξιά. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να, να αυτό το τάου, γιατί ακόμα δεν έχει σκάσει καν το Lava Hound. Ωραία. Έχουμε και το Rocket. Εδώ αν μπορώ να κρατήσω το Tower μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Γιατί κάνει heal. Heal στο Golem. Αυτό και αν είναι. Κατέβασα Archers. Ε, εδώ είναι ένα κακό παίξιμο. Κατέβασα Archers καθυστερημένα. Είδα ότι δούλεψε όμω ο συνδυασμό Lava Hound και Lumberjack γιατί το Lava Hound ουσιαστικά θυσιάστηκε και το, το Rage που έχει πάνω από το, το Lava Hound ε, μα βοήθησε να κερδίσουμε το Tower. Θα κάνω το εξή: Θα βάλω το PECA μπροστά. Να ρόκεται εδώ για να φύγει το hat ωραία. Μπροστά το lumberjack ωραία. Και τώρα θέλω να αρχίσω την άμυνα λίγο από πιο πίσω. Κάνει freeze. Τώρα εμφανίζεται το rage. 628 παίρνουμε το tower. Κάνει heal. Για να δούμε αν κρατήσουμε αυτή την άμυνα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ναι. Ε, καλή επιλογή γιατί το το ΠΕΚΑ με το τελευταίο με τη τελευταία αλλαγή που είχαν κάνει στο είναι λίγο πιο γρήγορα το Lava Hound Dart Goblin κάνει freeze 155 το παίρνει το Dart Goblin είναι έτσι πολύ μυστήρια κάρτα τώρα έχουμε την επιλογή να κάνουμε να παίξουμε με το ΠΕΚΑ Lava Hound ε, θα φορτώσω τα πάντα, θα ρισκάρω τώρα. Για να δούμε. Κάνει και heal, έχει φτάσει πρώτο στο tower. Είναι λίγο πιο κάτω όμω. Είναι πιο κάτω το life του, αλλά κάνει freeze 1961-1898. Κατεβάζω τα πάντα στην άμυνα. 800-723. Ναι, 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 ναι. Triple crown. Μπράβο μα. Good game. Εξαιρετικό παιχνίδι. Με, με Πέκα και Lava Hound. Ε, πάρα πολύ δυνατό πούς από δεξιά. Είδατε με το που βάλαμε το Πέκα και μπροστά το Lava Hound. Μετά ε, απλά προσέξαμε να κρατήσουμε λίγο το, το Golem. Πολύ ωραία. Πέντε νίκες. Τελεία. Συνεχίζουμε. Ε, στι στις, 6 νίκες ή στις 7 ε, σε 7 είναι οι κάρτες χιλ Πάμε λοιπόν 5 νίκες Θα βγει μεγάλο το βίντεο Αλλά δεν μας πειράζει Ηλέκτρο και μασκετήρ Θα πάρω το ηλέκτρο Χιλ και Tornado, Τώρα περίεργη επιλογή Γιατί του δίνουμε το άλλο ε, Πάρα το Tornado Dark Prince Και Valkyrie Πήρα το Dark Prince, πριν δεν το πήραμε το παίρνω τώρα για να δούμε λίγο Αν μπορούμε να το ξυπήσουμε ε, Tesla βλέπω, Ice Wizard βλέπω Executioner βλέπω right. ε, Μασκετήρι στο ανάποδο λέει από εμάς έχουμε το, το executioner μας ωραία το μάγο κανονικά δεν έχει πολύ νόημα να τον παίζουμε μόνο του κρατάμε όσο μπορούμε πίσω τον μπαλούν με το tornado βλέπετε τη χρήση του και μπροστά είναι ο, ο electro βόμβα θα σκάσει αλλά δεν θα μας επηρεάσει μπαίνει λίγο μπροστά το δυστυχώς δυστυχώς κατεβάσαμε Dark Prince μπήκε λίγο μπροστά το το Electro Wizard μας το Dark Prince κατέβασε τη Βαλκυρία η οποία μας έκανε ζημιά ωραία ε, να ξεκινάμε πάλι με το μάγο η λογική αυτού του deck, έτσι όπως σας και το καταλαβαίνω, κάνει Fireball, ωραία, είναι με τα διάφορα γύρω-γύρω που έχουμε, έχουμε Ice Wizard, έχουμε Executioner, έχουμε Electro, πρώτον να βγάλουμε την άμυνα και δεύτερον να στηρίξουμε το, το Dark Prince, κάνει Freeze, αλλά το Tornado κάνει τη δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά, το Tornado στον μπαλόν μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί δεν το έχω, η αλήθεια είναι δεν το έχω παίξει ο συνδυασμό τώρα μπήκε σωστά το Electro μπροστά το Dark Prince και πίσω το, το Electro Wizard αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσει, όχι το Executioner ναι, θα κάνει ίσως ένα, για να δούμε αν θα κάνει και δεύτερο θα κάνει ωραία είμαστε λίγο μπροστά είναι ισορροπημένο παιχνίδι, κάνει Fireball, ωραία Ε, Βάλουμε ένα τέσλα Για να δοκιμάσουμε και αυτόν την άμυνα Κάνει χιλ Αλλά βλέπετε πόσο Ωραία Το τέσλα και το ηλέκτρο τράβηξαν τον μπαλόν πάνω τους Για να δούμε τώρα κάνει φρίζ Εδώ ήταν κρίμα ε, Ήταν κρίμα γιατί θα πήγαινε Πολύ μπροστά η επίθεση Για να δούμε Είμαστε 1374 έχει Βάλκυρη. Ε, κάνει χιλ, περιμένουμε το τορνέιντο. Ωραία. Έκανε freeze, τώρα το χρησιμοποιήσει σωστά, νομίζω ότι δεν θα φτάσει. Με τον ηλέκτρο μας το... Το μπαλούν. Παίζει Βαλκυρία τώρα είμαστε λίγο πίσω. Έχουμε και log, το κάνουμε τώρα, κάνει freeze. Τώρα είναι μια δύσκολη στιγμή γιατί είναι και το, το μασκητήριο το πίσω, κάνει χίλι μας παίρνει το tower. Ε, δεν καταφέραμε να, 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 στήσουμε ένα καλό, ένα καλό push. Οκ, okay, η πρώτη στι στις 5 νίκες νομίζω δεν είναι κακά. Συνεχίζουμε. Ε, φωτιές ή Ice Golem. Φωτιές. χίλι Rocket. Πάρω το Heal, να το δοκιμάσω πάλι. Πάρα το Μασκετήρ, αντί για τον Dark Goblin. Ε, Spear Goblin και Ice Wizard. Ice Wizard. Να δούμε τι μας έχει δώσει. Βλέπω Cannon. Βλέπω Lightning. Mm δύο σπέλ περίεργο θέλω να δω τι άλλο α, ωραία, έχουμε miner ωραία, τουλάχιστον έχουμε miner ε, έχουμε και έναν viewer μπορεί να είναι και μπόμπ ή κάποιος φίλος του του άλλου παίχτη λοιπόν, θέλει 9 το ο συνδυασμός Miner και Lightning κατεβάζει Prince κατεβάζουμε Canon Α, βλέπω έχουμε και Pekka μεγάλο τώρα θα γίνει ζημιά από το Prince του ε, Μόνο Η άμυνα που είχαμε να βγάλουμε ήταν το Miner, ψηλοκαταστροφή. Τώρα θα πάρει το tower. Ωραία. Κατεβάζει το Πέκα. Μου αρέσει αυτό ο πολύ. Η αλήθεια είναι. Ε, δεν πάμε καλά. Έχει και το Ice Golem Το πέκα μας θα πέσει Ωραία Έχει και τα Goblin Έχει και Goblin Gang Έχουμε ένα Ice Wizard το... το... Κάνουμε ένα Lightning έτσι να δώσουμε λίγο χρόνο στο στο Miner μας έχουμε Ice Wizard, φωτιές και και πέκα ε, okay. κάνει Fireball, πετάω από πίσω το Miner έχει αμέσως Goblin 1420, στράβασε πριν να έρθει το παιχνίδι ε, κάνουμε κάτι νομίζω 19 okay. Τέλος Κάνουμε τη δεύτερη μασίτα ε, Να βούμε Θέλω τουλάχιστον ε, Να δούμε Αν μπορούμε να κάνουμε άλλη μια νίκη για να δούμε. Εμείς είμαστε δει 35 λεπτά. Fireball ή Rocket. Fireball. Zap. Zap. Hutt ή Tesla. Πάρουμε το Χάτ, Golem ή Χίλ. Θα πάρουμε το Golem. Έστω και χωρίς Elixir Collector. Για να δούμε. Να μας έχει δώσει κάτι. Καλό Dart Goblin βλέπω, βλέπω Executioner και έχει το αγαπημένο σε όλους Den, Sparky πολύ εκνευριστικό ε, έχουμε Zap κάνουμε Zap για να το χτυπήσει λίγο η μασκετήρ μας χάνει η κανεί δεν καταλάβει για ποιο λόγο. Ωραία, παίζω το hat. Α, έχουμε και Inferno Dragon. Έτσι καταφέρουμε ε, που συμφέρνουμε με Golem. Βέβαια θέλει 12 και δεν ξέρω. Ε, θα ξεκινήσω τον Golem. Έτσι καλλιώς έχουμε το hat δεξιά. Ε, όσο προχωράει τον golem. γεμίζουμε έλεξη και το βάζουμε με το ρούψο από πίσω του ε, κατεβάζει σπάρκι να δούμε αν στο ίδιο το σπάρκι κάνει πολύ καλή δουλειά στον golem μας Φτάνουν τα Golemites, αλλά επειδή είχε το σπάρκι, δεν θα γίνει όσο ζημιά θα μπορούσε. Είναι 1541, κάνει χιλ, έχει baby dragon και, και witch, ωραία. Τώρα εδώ θα κρατήσουμε λίγο, να κατεβάσουμε κάτι για να δούμε. Βάζω το μασκετήρ, 1785, 1758, 1509. Φαινόταν ότι ε, θα γίνει ζημιά, ε, έχει Λάμπερτζακ, έχει witch και Χιλ, εδώ μας παίρνει σχεδόν το tower έχουμε μπει μισό λεπτό τώρα στο Double Elixir. Δεν θα κάνω ζάπ, δεν θα χρησιμοποιήσω τίποτα. Περιμένω. Εδώ δεν μας βγήκε καλά. Πήγαν πάνω στο tesla τα κολεμάιδ. Το πέκα κρατήθηκε ζωντανού Κάνει και έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ωραία. Είχε σπάρκι και εμείς είχαμε Ιεφέρον, και Γκόλεμ, χωρίς ελεξήρικο λέκτωρο ήταν αρκετά δύσκολο. Πέντε νίκες λοιπόν και τρεις σίτες. Ε, για να δούμε, καμιά χώρα στα τσέστ που δίνουν ε, σαν free ε, σαν ρεγόρτ, δεν κερδίσαμε το χείλ το αλλά για να δούμε πώς μέσα από το Chest. Έχουμε λοιπόν 2.500 gold, ωραία. Έχουμε 2 βαλκυρίε, ωραία. 3 barbarian hat, ok, αλλά δεν τα πολύ χρησιμοποιώ. 5 fireball, ωραία. Και ένα tornado, αυτή είναι η epic card που μα δίνει. Καθώ και 81 spirit. Ok. Ε, αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι μόλι τελειώσει αυτό το challenge θα μπορούμε να ξαναμπούμε με 100 gem δεν τα έχω αυτή τη στιγμή αλλά και να τα είχα δεν νομίζω ότι θα έμπαινα ξανά για το, για το heal ε, είμαι 3.42 αυτό ήταν το challenge που κάναμε μαζί είδαμε κάποιες decks κάποιες, ε, πήγαμε καλά σε κάποιες όχι παίξαμε όμως αρκετή ώρα τουλάχιστον ε, κάναμε πέντε νίκες αν σας άρεσε το βίντεο μου ε, αφήστε ένα like στο κανάλι μας στο youtube, triple crown και ακολουθήστε μας στο Twitter που το όνομά του είναι Triple Crown με αριθμό Underscore. Αυτά λοιπόν από μένα, το Blind Call. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.